Όχι να μιλήσω για το κοινωνικό μέρισμα, διότι εδώ αποδεικνύεται από τη συζήτηση ότι αυτό που λένε κάπου στο ποδόσφαιρο μια βροχή μας σώζει, αυτό είναι που στηρίζεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Και έτσι άρα ο ελληνικός λαός σε λίγες μέρες και αυτοί που θα πάρουν τη βοήθεια αυτή που εξοικονόμησε η κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός με σκληρές θυσίες θα τις πάρουν στην τσέπη τους και θα καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Εάν αυτά είναι παραμύθια ή αν αυτά είναι η αλήθεια. Και είναι η αλήθεια. Μίλησε ο εκπρόσωπος, ο ρυθμός εκπρόσωπος θα μιλήσει σε λίγο, μίλησε ο εισηγητής μας και οι βουλευτές των Αξιωματικών Ελλήνων, όπως και οι υπουργοί, και ο κ. Τσακαλώτος και ο Πρωθυπουργός. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα, γιατί ο κ. Μητσοτάκης με έπιασε πάλι στο στόμα του, μιλώντας για σκάνδαλα καμένο και ούτω καθεξής. Παρότι η συζήτηση είναι την Πέμπτη για την επερώτηση, και θα είμαστε εδώ να μιλήσουμε, για μια υπόθεση η οποία αφορά διακρατική συμφωνία, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί και στην οποία είναι ξεκάθαρα απόλυτα τα πράγματα, οι αξιωματικοί αντιπολίτες του κ. Μητσοτάκης έχουν επιλέξει να μεταμορφώσουν τη Νέα Δημοκρατία στον πολιτικό βραχίωνα μια συμμορίας εκδοτικής. Αυτό θα το δούμε σαν επιλογή τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες. Μέχρι πού θα φτάσει? Μέχρι πού θα υπερασπίζεται μια συμμορία ο αρχηγός ενός κόμματος και πόσο δεμένοι πια είναι μεταξύ τους, ώστε να φτάσει στο σημείο να αναπαράγει ψευδείς και συκοφαντικές ειδήσεις μέσα στη Βουλή, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μαζί με ορισμένους κατ' επάγγελμα υπαλλήλους της συγκεκριμένης συμμορίας. Και συμμορία την αναφέρω, κύριε Πρόεδρε, έχοντας λάβει υπόψη μου τη βαρύτητα του λόγου μου μέσα στο Κοινοβούλιο. Θέλω να πω στον κύριο Μητσοτάκη, λοιπόν, ότι όσον αφορά το δικό μου σπίτι είναι καθαρό. Την Πέμπτη θα έχετε εδώ όλα τα στοιχεία. Και ξέρω ότι οι περισσότεροι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, οι παλιοί, και με γνωρίζετε προσωπικά και γνωρίζετε και ποιος είναι το ποιόν μου και ποιος είναι ο χαρακτήρας μου. Και δεν ακολουθείτε αυτού του είδους τη βρώμικη πολιτική που δυστυχώς ακολουθεί ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Το σπίτι το δικό μου δεν έχει ούτε διεύθυνση κατοικίας offshore εταιρείας, ούτε έχει κρυμμένα μυστικά από το παρελθόν. Δεν έχω συνδιαλλαγή με δημόσιο χρήμα ποτέ στη ζωή μου. Μπήκα πλουσιότερο στην πολιτική και θα φύγω φτωχότερος. Και δεν ανέχουμε τέτοιου είδους μορφές. Καλό λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη να μαζευτεί και να έρθει εδώ την Πέμπτη. Να έρθει εδώ την Πέμπτη στη συζήτηση της επερωτήσεως, να ρωτήσει ό,τι θέλει, να πάρει όλες τις απαντήσεις και όχι να κρύβεται πίσω από 7 εφημερίδες και 2 ραδιόφωνα, τα οποία έχουν αναλάβει να φέρουν σαν πρώτη είδηση μία διακρατική συμφωνία η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί, δεν έχει πέσει ούτε ένα ευρώ και που είναι απόλυτα καθαρή και που αν δεν γίνει θα είναι προζημία του ελληνικού δημοσίου. Για να τελειώνουμε λοιπόν με αυτή την ιστορία. Το περιμένω εδώ την Πέμπτη. Στο δεύτερο θέμα στο οποίο υπήρχε αναφορά. Όσον αφορά, γιατί και αυτό αποτέλεσε πρωτοσέλιδο προκειμένου να μην συζητηθούν ούτε το σημερινό νομοσχέδιο, ούτε βεβαίως η εμπλοκή της κυρίας Μητσοτάκη στα περίφημα Paradise Paper. Το θέμα της εισβολής του Ρουβίκονα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βεβαίως είναι θέμα. Είναι θέμα πολύ σοβαρό. Είναι θέμα στο οποίο αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη την οποία έχω. Διότι θα έπρεπε να είχε αποφευθεί, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, η είσοδός του στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν μιλάω για παλαιότερα που μπαίναν με τις ντουντούκες μέχρι μέσα στο Υπουργείο. Βεβαίως και δεν θα έπρεπε να είχαν φύγει. Αλλά κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι υπάρχει και νόμος σε αυτή τη χώρα. Θα σας καλέσω να τον αλλάξουμε. Η στρατιωτική αστυνομία, η στρατονομία, δεν έχει δικαίωμα να συλλάβει πολίτη εντός στρατοπέδου. Δεν μπορεί να κάνει συλλήψεις εντός στρατοπέδου. Την ευθύνη του ότι μπήκαν μέσα την έχουν. Και εγώ την πολιτική ευθύνη την αναλαμβάνω. Και αυτό είναι αλλαγές. Αλλά επειδή ακούω διάφορα περίεργα από ανθρώπους που έχουν λάβει θέσεις εξουσίας και που στην εποχή τους έγιναν τα όργια, θα πρέπει να αντιληφθούν και ποια είναι η ελληνική νομοθεσία. Βεβαίως δεν έπρεπε να είχαν φύγει.
Και βεβαίως αυτό το φαινόμενο να εισβάλλουν ομάδες σε δημόσιους χώρους και χώρους της εθνικής άμυνας είναι ένα παράδεκτο φαινόμενο και πρέπει να σταματήσει αυτή τη στιγμή. Αλλά τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Το περίεργο της ιστορίας ήταν βέβαια ότι κάποιος ήταν ειδοποιημένος στον τρίτον όροφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο αρχηγείο επάνω, για την είσοδο του Ρουβίκονα και από την πρώτη στιγμή έπαιρνε βίντεο και φωτογραφίες. Κάποιοι το ξέραν λοιπόν. Και κάποιοι το ξέραν που ήταν μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και κάποιοι περίμεναν να πάρουν τη φωτογραφία και το βίντεο. Το τι έχει γίνει, θα το βρούμε. Και βεβαίως θα πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα για να μην ξαναγίνουν. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, κλείνω λέγοντας σε όλους αυτούς οι οποίοι βγάζουν το πολιτικό τους μεροκάματο στα ραδιόφωνα εξυπηρετώντας τη συγκεκριμένη συμμορία να έρθουν έτοιμοι την Πέμπτη με τα στοιχεία τα οποία έχουν στα χέρια τους, με τα ποινικά μητρώα τα οποία επικαλούνται και είναι ψευδέστατα, με δήθεν καταγγελίες οι οποίες έχουν και οι οποίες ουδέποτε έχουν κατατεθεί επισήμως και να λάβουν τις δικές τους ευθύνες. Το παιχνίδι αυτό, να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα και εγώ να είμαι εκείνος ο οποίος θα αποτελέσει το εξυλαστήριο θύμα, να το ξεχάσουμε. Τους περιμένω να έρθουν στη Βουλή των Ελλήνων και να δούμε την αλήθεια με χαρτιά, με αποδείξεις και να ζητήσουν συγγνώμη για αυτό το βρώμικο πόλεμο τον οποίο έχουν ξεκινήσει. Και να ξέρουν καλά, σε αυτή την αίθουσα είμαι 26 χρόνια. 11 φορές εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό. Αντέχει η πλάτη μου χτυπήματα. Αντέχω μέχρι να τους τσακίσω. Ευχαριστώ πολύ.